Με τη χάρη του Κυρίου μας συνεχίζουμε το μάθημά μας καθώς βρισκόμαστε στην επί του όρους ομιλία. Βρισκόμαστε στο έκτο εδάφιο με τη χάρη του Κυρίου μας. Θα διαβάσουμε σήμερα το έκτο εδάφιο, σελίδα 850, έψιλον κεφάλαιο, κατά Ματθαίον 850 σελίδα, έψιλον κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε το έξι εδάφιο και είπαμε ότι την επί του όρους ομιλία την κάνουμε για να δούμε τον χαρακτήρα του Κυρίου και πώς μπορούμε να τον μιμηθούμε με τη χάρη του Χριστού μας. Η προσπάθειά μας είναι να μιμηθούμε τον Χριστό και εκεί επάνω να βρούμε χάρη και να αλλάξει η ζωή μας, να αλλάξει ο χαρακτήρας μας και να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι κατά χάριν με τη βοήθεια του Χριστού μας. Επομένως είμαστε, είπαμε, 850 σελίδα, έψιλον κεφάλαιο και θα διαβάσουμε το έκτο εδάφιο. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, διότι αυτοί θέλουν συγχορταστεί. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, διότι αυτοί θέλουν συγχορταστεί. Είχαμε πει τις προάλλες ότι αυτός ο οποίος είναι ταπεινός στο πνεύμα είναι εκείνος ο οποίος αναγνωρίζει ότι οι ικανότητές του είναι περιορισμένες. Αυτό τον οθεί στο να είναι διδάξιμος, δηλαδή να μαθητεύει στο Λόγο του Θεού. Μαθητεύοντας το Λόγο του Θεού, συνειδητοποιεί ότι έχει πολύ πολύ σοβαρά θέματα με τον εαυτό του να επιλύσει, τα οποία είναι και η αιτία που είναι δυστυχισμένος, το κακοτράχαλον του χαρακτήρας του και διάφορα άλλα πράγματα. Βλέποντας λοιπόν την κατάστασή του μέσα από το Λόγο του Θεού, μπαίνει στη διαδικασία του πένθους. Γιατί αντιλαμβάνεται ότι αυτά τα οποία έχει μέσα του, αν δεν τα αποβάλει με τη βοήθεια του Θεού, θα τον καταστρέψουν. Αυτά λοιπόν που βλέπει μέσα του ότι υπάρχουν, τον οδηγούν στο πένθος. Όταν ο άνθρωπος πενθεί, αμέσως οδηγείται στην πραότητα. Διότι κανένας άνθρωπος που πενθεί την ώρα που πενθεί, δεν είναι ευέξαπτος, δεν είναι αγριεμένος, γιατί είναι σε κατάσταση πένθους. Άμα πάμε σε μια κινδύα, δεν βλέπουμε κανέναν εκνευρισμένο, θυμωμένο ή οτιδήποτε από αυτά. Γιατί εκείνη την ώρα κυριαρχεί ο πόνος και η οδύνη. Όταν λοιπόν κάποιος πενθεί, οδηγείται στην πραότητα. Πράος μπορεί να είναι μόνον εκείνος ο οποίος πενθεί. Αν δεν πενθώ, δεν πρόκειται ποτέ μου να γίνω πράος. Αν δεν πενθώ για τα χάλια μου, για την κατάστασή μου, για αυτά που φιλοξενεί η καρδιά μου, δεν πρόκειται ποτέ να γίνω πράος. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν πενθεί, γίνεται πράος. Όταν ο άνθρωπος γίνεται πράος, αμέσως μπαίνει στη διαδικασία να είναι πεινών και διψών τη δικαιοσύνη. Αυτός ο οποίος είναι πράος επειδή πενθεί, είναι σημαντικό αυτό, αυτός ο οποίος είναι πράος επειδή πενθεί, τότε διψάει και ποθεί τη δικαιοσύνη του Θεού, που είναι το θέλημα του Θεού. Όταν λέμε δικαιοσύνη του Θεού, μιλάμε για το θέλημα του Θεού. Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος πενθεί, είναι πράος. Και ο πράος τώρα πια δεν θέλει να πάρει τον νόμο και την κατάσταση στα χέρια του, αλλά επιζητεί, επιποθεί το θέλημα, την επέμβαση του Θεού. Όταν κάποιος, επειδή είναι πράος, επειδή πενθεί και είναι πράος, επιθυμεί και ποθεί τη δικαιοσύνη του Θεού, ποθεί το θέλημα του Θεού, και τότε ο Θεός τον χορταίνει με αυτό το θέλημα. Είναι σημαντικό λοιπόν σήμερα να δούμε ότι όταν μιλάει εδώ η Γραφή ότι είναι μακάρι οι πεινώντες και οι διψώντες την δικαιοσύνη, διότι αυτοί θέλουν συγχορταστεί, σημαίνει ότι θα χορταστούν με τις ενέργειες του Θεού, επειδή αυτοί πεινούν και διψούν για την δικαιοσύνη. Δηλαδή πεινούν και διψούν για να μάθουν ποιο είναι το θέλημα του Θεού και να το εκτελέσουν. Όπου δικαιοσύνη Θεού, το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Και είναι πολύ σημαντικό σήμερα να δούμε μέσα από την Αγία Γραφή, σε κάποια σημεία, γιατί δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, πώς αποτυπώνεται αυτή η δικαιοσύνη και τελικά τι εχαρίστη σε αυτούς που την επεθύμησαν, που την επιδίωξαν. Τι απείλαυσαν όλοι αυτοί που επιθύμησαν να κάνουν στη ζωή τους, να ψάξουν να βρουν και να κάνουν το θέλημα του Θεού.
Ο πρώτος, ο οποίος ήταν δίκαιος, που σημαίνει ότι αγαπούσε και επιποθούσε την δικαιοσύνη του Θεού, είναι ο Νόε. Πάμε λοιπόν να δούμε στο βιβλίο της Γενέσεως, με τη χάρη του Κυρίου μας, για ποιο λόγο ο Νόε ήταν δίκαιος και ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού στην περίπτωση του Νόε. Σελίδα 5. Σελίδα 5, κεφάλαιον σίγμα τάφ. Να διαβάσουμε το 9 εδάφιο. Σελίδα 5, σίγμα τάφ κεφάλαιο, έκτο κεφάλαιο. Αυτή είναι η γενεαλογία του Νόε. Ο Νόε ήταν ο άνθρωπος δίκαιος, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού. Μετά του Θεού περιεπάτησε ο Νόε. Ο Νόε ήταν ο άνθρωπος δίκαιος, δηλαδή το διερμηνεύει. Τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού. Δηλαδή, δεν είχε καμία σχέση με τους συγχρόνους του. Δεν συνέτρεχε όπως εκείνη εις την αυτήν εκχύληση της ασωτείας. Μετά του Θεού περιεπάτησεν ο Νόε. Αυτή ήταν η δικαιοσύνη του Θεού. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Πήγαινε κόντρα στο ρεύμα και δεν έκανε ό,τι έκαναν οι υπόλοιποι. Επέλεξε να περπατάει όχι όπως οι άλλοι, αλλά να περπατάει μετά του Θεού. Μετά του Θεού περιεπάτησεν ο Νόε. Δηλαδή, επέλεξε να περιπατεί μετά του Θεού, μη λογαριάζοντας το κόστος ότι αυτή του η επιλογή θα τον χαρακτήριζε στα πλαίσια της τότε κοινωνίας ως έναν άνθρωπο περιθωριακό ή προβληματικό. Διότι όταν όλη η κοινωνία έχει συγκεκριμένες επιλογές, συγκεκριμένο τρόπο ζωής, συγκεκριμένες συμπεριφορές και εσύ κάνεις ακριβώς το αντίθετο, γιατί αυτό είναι η δικαιοσύνη του Θεού, τότε ναι μεν κερδίζεις τον Θεό, όπως και τον κέρδισε και κέρδισε και τη σωτηρία του, αλλά έχεις ως κόστος την περιφρόνηση, τον ονειδισμό των υπολείπων. Η δικαιοσύνη λοιπόν του Θεού διαχρονικά ήταν ο άνθρωπος να πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα και να περιπατεί μετά του Θεού. Και να το πω ακόμη καλύτερα, αν μου επιτρέπετε, να πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα ακριβώς γιατί θέλει να περπατήσει μετά του Θεού. Δεν μπορεί κάποιος να περπατήσει μετά του Θεού και να μην πάει κόντρα στο ρεύμα. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι το να πηγαίνει κάποιος κόντρα στο ρεύμα ακριβώς γιατί θέλει να περπατάει μετά του Θεού σύμφωνα με το λόγο του. Και πάμε να δούμε και στην άλλη σελίδα, 6 σελίδα, να διαβάσουμε το Ζήτα, από το Ζήτα κεφάλαιο, από το 7ο κεφάλαιο δηλαδή, το πρώτο εδάφιο. Και είπε Κύριος προς τον Νόε, «Εισέλθε εσύ και πάσο οίκος σου εις την Κιβωτών, διότι σε είδον δίκαιον ενώπιόν μου εν τη γενεά ταύτη». Εσύ και ο οίκος σου εισέλθε στην Κιβωτό, εσύ και η οικογένειά σου δηλαδή θα σωθείτε. Γιατί? Διότι σε είδον δίκαιον ενώπιόν μου εν τη γενεά ταύτη. Δηλαδή δεν παρασύρθηκες από την πλειοψηφία, από την κοινή γνώμη. Πήγες κόντρα στο ρεύμα. Με ποιον τρόπο? Με το να κάνεις αυτό που σου είπα, δηλαδή να κάνεις κιβωτό. Να λοιπόν πώς η δικαιοσύνη του Θεού εκφράζεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ο άνθρωπος δεν συντρέχει εις την αυτήν εκχύληση ασωτείας όπως κάνουν οι υπόλοιποι, διαχωρίζει την θέση του κάνοντας αυτό που του λέει ο Θεός. Και μάλιστα αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν φαίνεται στη γραφή να κηρύττει, να ανεβαίνει σε έναν άμβονα ή να ανεβαίνει, μπας περιπτώσει, σε ένα πεζούλι και να κάνει κηρύγματα, ο Κύριος τον ονόμασε Κήρυκα Δικαιοσύνης Διαγίου Πνεύματος μέσα από το στόμα του Απόστολου Πέτρου. Πάμε να το δούμε αυτό, επιστολή του Απόστολου Πέτρου, με τη χάρη του Κυρίου μας.
στη Β' νομίζω είναι. Ναι, 1078 σελίδα. Μη μιλάμε όμως τώρα, σας παρακαλώ, μη μιλάμε. Β' κεφάλαιο, 5 εδάφιο. Και εάν των παλαιών κόσμων δεν εφίστη, αλλά φέρον κατακλυσμών επί των κόσμων των ασεβών, εφύλαξεν 8 τον Νόε, κήρυκα της δικαιοσύνης. Και εάν των παλαιών κόσμο δεν εφίστη, ο Θεός τον παλαιό κόσμο δεν τον λυπήθηκε. Γιατί? Διότι επέλεξε να κυλιέται στο βούρκο. Αλλά φέρον κατακλυσμών επί των κόσμων των ασεβών, εφύλαξε 8 τον Νόε, τον φύλαξε τον Νόε. Γιατί? Γιατί ο Νόε έκανε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που έκαναν όλοι οι άλλοι. Περιεπάτησε μετά του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι να περπατάς μετά του Θεού, πηγαίνοντας κόντρα στις συνήθειες και στις λογικές των πολλών. Και τον ονομάζει κήρυκα της δικαιοσύνης. Γιατί τον ονομάζει κήρυκα ενώ δεν κήρυξε? Γιατί κήρυκας ήταν ο Νόε, επειδή κήρυγμά του ήταν η ίδια του η ζωή. Και ποιο ήταν το χαρακτηριστικό της ζωής του Νόε, το οποίο ο Θεός το ονομάζει δικαιοσύνη? Το χαρακτηριστικό της ζωής του Νόε ήταν, αγαπητά αδέρφια, το γεγονός ότι κατασκεύασε κιβωτών, διείς, κατέκρινε τον κόσμο. Δηλαδή, αποφάσισε να ζήσει έναν τέτοιο τρόπο ζωής, ο οποίος κατέκρινε το κοσμικό αυτό σύστημα και τις επιλογές του. Ειδοποιηθείς θεόθεν από τον Θεό, εφοβήθη, ευλαβηθείς λέει το κείμενο, και κατασκεύασε κιβωτών, διείς κατέκρινε τον κόσμο. Άρα, αυτό το οποίο κατασκεύαζε στη ζωή του, ένα συγκεκριμένος τρόπος ζωής, αποστασιοποιημένος και 100% διαφοροποιημένος από το κοσμικό σύστημα και τις επιλογές του, ήταν που τον χαρακτήρισε δίκαιο και κήρυκα δικαιοσύνης. Άρα δικαιοσύνη, όταν λέει μακάριν οι πεινώντες και οι διψώντες τη δικαιοσύνη, καταρχήν ο λόγος του Θεού εννοεί όλους αυτούς που πεινούν και διψούν ο τρόπος ζωής τους, να κατακρίνει όχι τους ανθρώπους, αλλά τον κόσμο ως επιλογή. Αυτοί είναι μακάρι. Τους μακαρίζει ο Θεός. Δηλαδή αυτοί θα έχουν ανάπαυση και ειρήνη δοσμένη από τον Χριστό δια Πνεύματος Αγίου. Αυτοί θα την έχουν. Οι πεινώντες και οι διψώντες τη δικαιοσύνη. Αυτοί δηλαδή που με τη ζωή τους κατακρίνουν τον κόσμο. Δεν ερωτοτροπούν με τον κόσμο, τον κατακρίνουν. Δηλαδή φτιάχνω μία κιβωτό, ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής, απορρίπτοντας τον τρόπο ζωής του κόσμου, και με αυτόν τον τρόπο περπατώ μετά του Θεού. Πολύ σημαντικό αυτό. Υπάρχει όμως κι άλλος δούλος του Θεού, άνθρωπος του Θεού, ο οποίος και αυτός, λέει η Γραφή, ότι περιεπάτησε και του ελογίστη μάλιστα εις δικαιοσύνη. Και αυτός ήταν ο Αβραάμ. Πάμε να δούμε την πρώτη φορά που ο Κύριος λέει στον Αβραάμ ότι του ελογίστη εις δικαιοσύνη. Στη Γένεση, σελίδα 12, γιώτα έψιλον κεφάλαιο, είδαμε μία πρώτη εκδοχή τι σημαίνει δικαιοσύνη του Θεού. Κατακρίνω τον κόσμο και τις επιλογές του δηλαδή με τον τρόπο ζωής μου. Το πρώτο είναι αυτό, να το κρατήσουμε. Το δεύτερο, πάμε στην περίπτωση λοιπόν του Αβραάμ, 12 σελίδα γιώτα έψιλον, και ας διαβάσουμε το 6 εδάφιο. Και επίστευσεν εις τον Κύριον και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνην. Ποιος επίστευσε στον Κύριον? Ο Αβραάμ. Και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνην. Πότε του ελογίστη εις δικαιοσύνην? Τώρα που του το λέει ή αργότερα που θα προσφέρει τον Ισαάκ? Σε μία πρώτη ανάγνωση κάποιος θα πει ότι, αδερφέ, του λογίζεται εις δικαιοσύνην επειδή
πίστεψε εδώ σε αυτό που του είπε ο Θεός και τέρμα. Δεν έχουμε έργα. Βγαίνουν διάφοροι και λένε, πότε του ελογίστη αδελφέ εις δικαιοσύνη. Γιώτα έψιλον κεφάλαιον λέει, για διάβασέ το να δεις. Λαμβάνει υπόσχευση, λαμβάνει επαγγελία, του λέει ο Θεός ότι θα σου δώσω σπέρμα ως τα άστρα του ουρανού. Το πίστευσε και το ελογίστη εις δικαιοσύνη. Βλέπεις κανένα έργο, σου λέει αδελφέ. Δεν έχουν διαβάσει τον Ιάκωβο, προφανώς. Διότι εδώ του ελογίστη εις δικαιοσύνη, αλλά δεν εκπληρώθη εδώ ο λόγος αυτός. Το διαβάζουμε πάλι. Και επίστευσε εις τον Κύριον και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Όχι όμως εδώ, αλλά πού? Αλλού, όταν προσέφερε τον Ισαάκ. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο Απόστολος Ιάκωβος. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει ο Απόστολος Ιάκωβος για να καταλάβουμε ότι δικαιοσύνη Θεού σημαίνει να προσφέρω δια της πίστεως, επειδή πιστεύω, ό,τι πολυτιμότερο έχω χάριν του Χριστού. Πάμε λοιπόν να το δούμε και αυτό, γιατί πίστης χωρίς έργα είναι νεκρή. Η πίστη δεν μπορεί να είναι μια προφορική διατύπωση κάποιων αληθιών, αλλά είναι ένας τρόπος ζωής που προσφέρει και θυσιάζει πράγματα ως απόδειξη ότι έχει όντως πιστεί και ότι έχει πιστέψει και ότι έχει αγγιχθεί από τον Θεό. Γιατί μόνο όταν κάποιος αγγίζεται από τον Θεό θυσιάζει πράγματα. Οι υπόλοιποι κάνουν απλώς προφορικές δηλώσεις. Και μπορεί αυτές οι δηλώσεις να είναι δηλώσεις που αφορούν αλήθειες, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή λέω προφορικό στην αλήθεια, ότι είμαι και πιστός. Πιστός είμαι μόνον αν την αλήθεια αυτή την ζω με έργα. Πάμε λοιπόν να το δούμε αυτό στον Ιάκωβο, γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε μέσα από τη γραφή ποιοι ήταν αυτοί που τους ελογίζει τη δικαιοσύνη και ποια είναι τελικά η δικαιοσύνη του Θεού. Μόνο που δεν βρίσκω τον Ιάκωβο. 1071. Ωραία. Λοιπόν, ας διαβάσουμε με τη χάρη του Κυρίου από το 21 εδάφιο, 1071, β' κεφάλαιο, β', δεύτερο κεφάλαιο δηλαδή, ας διαβάσουμε το 21 καταρχήν. Αβραάμ ο πατήρ ημών δεν εδικαιώθη εξ έργων ότε προσέφερεν Ισαάκ τον ιόν αυτού επί το θυσιαστήριον. Αβραάμ ο πατήρ ημών δεν εδικαιώθη εξ έργων. Πολλοί θα πούν, αδελφέ, ο Παύλος μας λέει άλλα, ότι εξ έργων νόμου δεν δικαιώνεται κανείς. Πολύ σωστά τα λέει ο Παύλος και επίσης σωστά τα λέει και ο Ιάκωβος. Δεν λένε κάτι διαφορετικό. Απλά μπερδεύονται κάποιοι και ταυτίζουν τα έργα του νόμου με τα έργα της πίστεως. Ο Αβραάμ εδώ δικαιώνεται όχι εξ έργων νόμου, δεν υπήρχε καν νόμου. Δικαιώνεται εξ έργων πίστεως, γιατί θέλει πίστη να θυσιάσει το παιδί σου, επειδή το λέει ο Θεός. Και λέει λοιπόν, ο Αβραάμ ο πατήρ ημών δεν εδικαιώθη εξ έργων ότε, πότε, ότε προσέφερεν Ισαάκ τον ιόν αυτού επί το θυσιαστήριον. Η αυθεντική πίστη όταν υπάρχει μόνον προσφέρει, μόνον θυσιάζει. Γιατί? Διότι είναι γεμάτη με βεβαιότητες. Θυσιάζει μόνον όποιος είναι βέβαιος. Όποιος δεν είναι και τόσο βέβαιος ή απλά είναι βέβαιος σε επίπεδο προφορικό, διαλεκτικό, αρνείται να θυσιάσει οτιδήποτε. Και μάλιστα θα λέγαμε ότι ζει μια ζωή γεμάτη αιτήματα που παρακαλούν τον Θεό να μην τον αφήσει να θυσιάσει αυτά που θα έπρεπε. 22. Βλέπεις ότι η πίστη συνήργει στα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστη σε τελειώθη. Βλέπεις ότι η πίστη συνήργει εις τα έργα αυτού. Η πίστη συνεργεί σε έργα, όχι στην αδράνεια. Όχι στην αδράνεια κάποιων προφορικών διατυπώσεων, έστω αληθινών, οι οποίες όμως δεν συνοδεύονται ή μάλλον δεν είναι αποτέλεσμα μιας πίστης έργου. Και εκ των έργων η πίστη ετελειώθη. Πίστης χωρίς έργα είναι ατελής. Είναι σαν να φτιάχνεις μία οικοδομή και κάποια στιγμή να την αφήνεις στη μέση. Έτσι είναι η πίστη που δεν αποδεικνύεται ότι υπάρχει από τα έργα της. Όπου υπάρχει πίστη υπάρχει έργο. Και ποιο είναι το έργο? Θυσία, προσφορά, απάρνηση πραγμάτων, όχι μόνον που μπορεί να είναι αμαρτωλών, αλλά και μη αμαρτωλών. Και τώρα μπαίνουμε στην ουσία του πράγματος. 23 εδάφιο. Και πληρώθη η γραφή, η λέγουσα, επίστευσε δε Αβραάμ εις τον Θεόν και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνην
και φίλος Θεού ονομάστη. Πότε πληρώθη η γραφή? Η λέγουσα επίστευσε δε Αβραάμ εις το Θεό και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Η γραφή εκπληρώθηκε όχι εκεί που του λέει ότι κοίταξε τα άστρα του ουρανού, έτσι θα κάνω το σπέρμα σου. Η γραφή εκπληρώθηκε, άλλο τι ανακοινώθηκε τότε και άλλο πότε εκπληρώθηκε αυτό που τότε ανακοινώθηκε. Η γραφή εκείνη εκπληρώθηκε μετά, όταν ο Αβραάμ θυσίασε και προσέφερε τον Ισαάκ. Η γραφή εκπληρώνεται όταν η πίστης αποδεικνύεται ενέργο. Και αυτό είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Η δικαιοσύνη λοιπόν του Θεού και στην περίπτωση του Αβραάμ, τι είναι? Είναι η προσφορά και η θυσία ενός προσώπου το οποίο υπεραγαπά. Η δικαιοσύνη λοιπόν του Θεού είναι η προσφορά που κάνει ένας άνθρωπος χάριν του Θεού, γιατί ο Θεός τον έχει κερδίσει. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο επίστευσε δε ο Αβραάμ εις τον Θεόν, τότε πληρώθη η γραφή, και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνην. Είσαι δίκαιος γιατί πιστεύεις και η πίστη αποδεικνύεται επειδή θυσιάζεις και προσφέρεις, και φίλος Θεού ονομάστη. Πότε φίλος Θεού ονομάστη? Δηλαδή έχουμε δύο εκπληρώσεις την ώρα της θυσίας του Ισαάκ. Μάλλον την ώρα που ο Αβραάμ αποτολμά, αποφασίζει να θυσιάσει τον Ισαάκ. Δύο εκπληρώσεις. Το πρώτον, ότι αυτό ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη, και ότι φίλος του Θεού ονομάστη. Θέλεις να είσαι φίλος του Θεού? Θυσίασε ό,τι πολυτιμότερο έχεις, αν αυτό σε απομακρύνει από τον Θεό ή σου προκαλεί λησμοσύνη του. Οτιδήποτε μπαίνει ανάμεσα σε σένα και στον Θεό, βγάλ το από τη μέση, βάλ το σε δεύτερη μοίρα, και τότε θα κερδίσεις τον Θεό ως φίλο. Αυτή λοιπόν είναι η δικαιοσύνη του Θεού όπως εκφράζεται στην περίπτωση του Αβραάμ. Βλέπουμε λοιπόν ότι η δικαιοσύνη του Θεού στην περίπτωση του Νόε εκφράζεται ως κατάκριση του κόσμου με τον τρόπο ζωής μου. Στην περίπτωση του Αβραάμ εκφράζεται ως προσφορά ό,τι πιο σημαντικού πράγματος έχω χάρη του Θεού, επειδή τον πιστεύω και επειδή μου το λέει. Πάμε να δούμε και μια άλλη έκφραση της δικαιοσύνης. Μία είναι η δικαιοσύνη του Θεού σε διαφορετικές εκδοχές, αλλά μία είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Πάμε να δούμε λοιπόν την περίπτωση του Ιωάννη του Βαπτιστή, ο οποίος δημιουργεί ένα κόλλημα στον Κύριο, το οποίο θα το δούμε ακριβώς πώς το λέει. Κατά Ματθαίον, σελίδα κατά Ματθαίον, γάμα κεφάλαιο, ας διαβάσουμε το 13 και το 14 καταρχήν. Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη δια να βαπτιστεί υπ' αυτού. Το γεγονός ότι ο αναμάρτητος σπέβδει να βαπτιστεί από έναν προφήτη μεν, αλλά άνθρωπο χωικό και αμαρτωλό, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αντιληφθεί, αποτελεί κάρφος στην λογική του προφήτη. Στο 14 εδάφιο φαίνεται αυτό. Ο δε Ιωάννης εκόλλιεν αυτόν, λέγον εγώ χρειαν έχω να βαπτιστώ υπό σου, και εσύ έρχεσαι προς εμέ. Δεν μπορεί να χωνέψει ο προφήτης ότι είναι δυνατόν ο ίδιος να βαπτίσει τον Μεσσία του κόσμου. Ο άνθρωπος ο οποίος θεωρεί ότι δεν είναι άξιος να λύσει ή να δέσει τα κορδόνια του, αντιλαμβάνεται πόσο ανάξιος αισθάνεται το να τον βαφτίσει. Του είναι αδιανόητο. 15. Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε προς αυτόν, άφες τώρα, διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσομεν πάσαν δικαιοσύνην. Τότε αφήνει αυτόν. Να λοιπόν εδώ τώρα μία επιπλέον εκδοχή της μίας και μοναδικής δικαιοσύνης του Θεού, την οποία όποιος την πεινάσει και την διψάσει, ο Κύριος θα τον χορτάσει. Και ποια είναι αυτή στη συγκεκριμένη περίπτωση? Το θέλημα του Θεού
Η δικαιοσύνη του Θεού είναι το βάφτισμα. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός και κάνει βάφτισμα μετανοίας, ενώ είναι αναμάρτητος, ενώ δεν το χρειάζεται. Γιατί? Για να ανοίξει δρόμο, για να δείξει δρόμο, ώστε εμείς να μετανοήσουμε και να κάνουμε βάφτισμα όχι μετανοίας, αλλά βάφτισμα σωτηρίας, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Ιωάννης εκφράζει τις επιφυλάξεις του και τις ενστάσεις του, οι οποίες θα λέγαμε ότι έχουν μια λογική βάση. Δεν λέει παράλογα πράγματα ο Ιωάννης. Του φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να βαφτίσει τον αναμάρτητο. Εκείνος ο οποίος αισθάνεται ότι δεν είναι άξιος να του λύσει ούτε τα κορδόνια. Άρα είναι πολύ λογική η αντίδρασή του. Και τι του λέει ο Κύριος? Άφησε τα αυτά. Άφησε την ανθρώπινη λογική, τη μαθηματική αυτή λογική. Τώρα μιλάμε για τα του Πνεύματος του Θεού. Δεν είναι αυτή η δικαιοσύνη του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι ημίτονο τετράγωνο σύντσιν ημίτονο ίσον ένα, πόσο βγαίνει, κάτι τέτοιο. Δεν είναι αυτή η λογική του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι άλλη. Εγώ ο αναμάρτητος να κάνω βάφτισμα μετανοίας, ώστε όλοι εσείς να μετανοήσετε και να μην διστάσετε να κάνετε βάφτισμα σωτηρίας εν το ονόματι μου. Και προσθέτει λέγοντας ο λόγος του Θεού στο 16: Και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος, και ειδού ηνύχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί, και είδε το πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν. Εδώ μας λέει, αδέλφια μου, τις ευεργεσίες που απολαμβάνει εκείνος ο οποίος θα εκπληρώσει τη δικαιοσύνη του Θεού, δηλαδή θα κάνει το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Αυτός ο οποίος εκπληρώνει τη δικαιοσύνη του Θεού και κάνει το θέλημα του Θεού, βλέπει τον ουρανό να ανοίγεται και να αλλάζει η ζωή του. Τι γίνεται στην περίπτωση του Κυρίου? Βαφτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος, και ειδού ηνύχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί. Γιατί ηνύχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί? Γιατί εξεπλήρωσε πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού. Έκανε το θέλημα του Θεού, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση είναι το βάφτισμα. Εάν δεν έχεις κάνει βάφτισμα στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είναι η ώρα να μετανοήσεις, να πιστέψεις και να το κάνεις. Γιατί τότε θα ανοιχθεί και για σένα ο ουρανός. Και ειδού ηνύχθησαν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστερά. Το Πνεύμα του Άγιο κατεβαίνει σε εκείνον που εκπληρώνει πάσαν την δικαιοσύνη του Θεού. Όποιος επιποθεί στη ζωή του να κάνει το θέλημα του Θεού, τότε ο Θεός έρχεται να συμμαρτυρήσει επισκεπτόμενος αυτόν εν Αγίω Πνεύματι. Όταν ο άνθρωπος λαμβάνει επίσκεψη από το Πνεύμα του Άγιο, είναι πλήρης χαράς και ειρήνης. Είναι μακάριος. Επιπλέον, είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστερά και ερχόμενον επ' αυτόν. Άρα έχουμε προσωπική εμπειρία Αγίου Πνεύματος. Όχι φαντασία, όχι κάτι που νομίζω, που πιστεύω, που θεωρώ. Προσωπική εμπειρία. Και το αποκορύφωμα στο 17: Και ειδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα, ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην. Άρα λοιπόν, όταν ο άνθρωπος κάνει το θέλημα του Θεού, δηλαδή εκπληρώνει τη δικαιοσύνη του, τότε ακούει την φωνή του Θεού να του μιλάει, βγάζοντας από μέσα του οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει. Ο Χριστός δεν είχε βέβαια τίποτε άλλο, εμείς όμως έχουμε. Ο Χριστός λοιπόν ακούει τη φωνή του Πατέρα, γιατί βαφτίζεται, γιατί εκπληρώνει τη δικαιοσύνη του Θεού. Κάθε ένας λοιπόν που εκπληρώνει τη δικαιοσύνη του Θεού και κάνει το θέλημα του Θεού, θα ακούσει και τη φωνή του με χίλιους δύο τρόπους που ο Θεός γνωρίζει. Η χάρη του Θεού είναι πολυειδής. Άλλος θα την ακούσει μέσα στην ψυχή του ως εσωτερική μαρτυρία. Άλλος θα την ακούσει στο αυτί του ακόμη. Άλλος θα δει εν ύπνη, άλλος θα δει οράσεις. Άλλος θα διαβάσει τη γραφή και ο λόγος θα πέσει μέσα του σαν σφύρα και θα ηχήσει σαν καμπάνα. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που ακούγεται αυτή η φωνή. Πάντως ένα είναι βέβαιο, ότι όποιος κάνει πραγματικά και ουσιαστικά το θέλημα του Θεού, εκεί θα ακούσει και τη φωνή του Θεού, γιατί εις αυτόν επάνω κατέρχεται το Πνεύμα το Άγιον. Γι' αυτό λέει λοιπόν, ιδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα.
Εμείς έχουμε ανάγκη να ακούμε φωνή εκ των ουρανών. Τις φωνές του κόσμου τούτου τι να τις κάνουμε? Τη φωνή του αλουνού τι να την κάνουμε? Τη φωνή του εαυτού μου τι να την κάνω? Τι έχουμε ανάγκη αυτό τον έσχατο καιρό? Να ακούσουμε φωνή εκ των ουρανών λέγουσα. Αυτή η φωνή ακούγεται κάθε φορά που ο άνθρωπος εκπληρώνει την δικαιοσύνη του Θεού, το θέλημα του Θεού, ακόμα και αν αυτό του φαίνεται παράξενο, παράδοξον, όπως στην περίπτωση του Ιωάννη, ο οποίος εκόλλησε αυτόν. Αλλά όταν ο Κύριος του είπε άφησε τα αυτά και κοίταξε να κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός, τότε ο Ιωάννης άφησε αυτόν. Εμείς λοιπόν τι καλούμαστε να κάνουμε? Να αφήσουμε τον Χριστό να κάνει το έργο του στη ζωή μας, κάνοντας εμείς αυτό που μας λέει αυτός. Και τότε θα ακούσουμε, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ακούμε, να αντιλαμβανόμαστε, να ανοιχνεύουμε φωνή εκ των ουρανών λέγουσα προς εμάς, ό,τι χρειάζεται να ακούσουμε κατά περίπτωση. Τώρα, εκείνο που έχει σημασία να δούμε είναι, είπαμε ότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή μας ανάλογα την κάθε περίπτωση. Το θέμα είναι πότε κατεβαίνει η δικαιοσύνη του Θεού μέσα μας, ώστε δηλαδή και να θέλουμε αλλά και να μπορούμε το θέλημα του Θεού. Γιατί το δύσκολο είναι να θέλουμε, αλλά ακόμη και αν θέλουμε είναι δύσκολο να μπορούμε. Πότε ο άνθρωπος είναι δυνατόν να θέλει και να κάνει το θέλημα του Θεού? Αυτό θα το δούμε στον προφήτη Ισαΐα, εκεί όπου βλέπουμε να εκχέεται πνεύμα εξύψους και δικαιοσύνη να πλημμυρίζει την καρποφόρο πεδιάδα. Όποιος το βρει μου το λέει που είναι. Σελής, πότε, 62. Δεν νομίζω, μάλλον πιο πίσω είναι. Λοιπόν, 644 λάμδα β, γιατί είπαμε ότι είναι μεγάλη υπόθεση να διψάμε και να πεινάμε για την δικαιοσύνη, δηλαδή για το θέλημα του Θεού. Πώς θα έρθει η δικαιοσύνη μέσα μου ώστε να την πεινώ και να τη διψώ? 15 εδάφιο, ας διαβάσουμε το 15. Εωσού το πνεύμα εξύψους εκχυθεί εφ' ημάς και η έρημος γίνει παιδιάς καρποφόρος, η δε καρποφόρος παιδιάς λογιστεί ως δάσος. Εωσού το πνεύμα εξύψους εκχυθεί εφ' ημάς. Όλα εξαρτώνται από το αν θα συμβεί στη ζωή μας ή όχι πεντηκοστή. Εάν επιποθούμε την εμπειρία, το βίωμα της πεντηκοστής. Όταν εκχυθεί το πνεύμα το Άγιον εξύψους, τότε θα γίνουν μέσα μας εκείνα τα οποία πρέπει να γίνουν όσον αφορά το θέλημα του Θεού. Τώρα, το πνεύμα το Άγιον πότε το εκχαίει ο Κύριος εμάς? Όταν έχουμε διάθεση να σπεύσουμε στους ελέγχους του. Λέει η Γραφή. Έλθετε προς τους ελέγχους μου και εγώ θέλω εκχαίει το πνεύμα μου εφ' ημάς, δια να σας κάμω να εννοήσετε τους λόγους μου. Άρα ο άνθρωπος πρέπει να πάει να ακούσει την αλήθεια από τον Θεό, όσο και αν αυτή τον ενοχλεί ή τον ξεβολεύει. Με το που πάει ο άνθρωπος να ακούσει την αλήθεια του από τον Θεό, δεν πάει μόνο να ακούσει την αλήθεια του Θεού, πάει να ακούσει την αλήθεια του Θεού αλλά και την αλήθεια του από τον Θεό. Ποια είναι η προσωπική μου αλήθεια? Ποια είναι η προσωπική μου δηλαδή κατάσταση? Αυτή την αλήθεια μόνο από τον Θεό μπορώ να την ακούσω με έναν τρόπο γόνιμο. Γιατί άμα την ακούσω από τον οποιοδήποτε άλλο, μπορεί να μην το δεχτώ ή μπορεί και να σκληρινθώ. Το θέμα είναι να πάω από τον ίδιο το Θεό να την ακούσω αυτή την αλήθεια. Όταν λοιπόν πνεύμα εξύψους εκχυθεί εφ' ημάς και η έρημος γίνει παιδιάς καρποφόρος, δηλαδή όταν θα γίνει πεντηκοστή, τότε αυτό θα σημαίνει για μας μέσα μας αντικειμενικά, πραγματικά, πλήρης μεταμόρφωση και ολική αλλαγή ζωής. Η έρημος θα γίνει παιδιάς καρποφόρος, άρα μιλάμε για ολοκληρωτική αλλαγή. Η δε καρποφόρος παιδιάς θα λογιστεί ως δάσος, που σημαίνει ότι όταν το Άγιο Πνεύμα κατέβει σε εμάς επειδή σπεύσαμε στους ελέγχους του, τότε αφενός μεν εμείς αλλάζουμε και γινόμαστε άλλοι άνθρωποι,
Και σε αυτή την αλλαγή μας έρχονται οι άλλοι και αναπαύονται. Γιατί μέχρι τότε μας βλέπουνε και όπου φύγει, φύγει. Κοιτάξτε πώς το λέει, πόσο παραστατικά το λέει. Εωσού το πνεύμα εξύψους εκχυθεί εφ' ημάς, η έρημος γη, εμείς δηλαδή, θα γίνουμε παιδιάς καρποφόρος, δηλαδή άλλοι άνθρωποι, και τότε η καρποφόρος παιδιάς, εμείς που θα έχουμε γίνει άλλοι άνθρωποι, θα λογιστεί ως δάσος. Σε ένα δάσος πάει κάποιος μόνον για να ξεκουραστεί, για να αναπαυθεί, για να γευθεί την προσωπική γαλήνη και ειρήνη. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος γευθεί την προσωπική του πεντηκοστή, επειδή σπέβδει να ακούσει από τον Θεό τον έλεγχό του, την προσωπική του αλήθεια, τότε η ζωή του αλλάζει, και όταν αλλάζει η ζωή του, τότε έρχονται και οι άλλοι που τον απέφευγαν και δεν μπορούσαν να κάνουν παρέα μαζί του, και πάνε και τον πλησιάζουν και τώρα βρίσκουν πράγματα να αναπαυθούν σε αυτόν. 16. Τότε κρίσης θέλει κατασκηνώσει εν τη ερήμο και δικαιοσύνη θέλει κατοικήσει εν τη καρποφόρο πεδιάδη. Τότε που θα εκχυθεί δηλαδή το πνεύμα το Άγιον, κρίσης θέλει κατασκηνώσει εν τη ερήμο, δηλαδή αποφάσεις παρμένες κατά Θεόν, και δικαιοσύνη θέλει κατοικήσει εν τη καρποφόρο πεδιάδη. Δηλαδή πλέον το θέλημα του Θεού θα αποτελέσει έναν οικειοθελή τρόπο ζωής, εντός του οποίου ο άνθρωπος θα απολαμβάνει τον ίδιο το Θεό. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού που θα κατοικήσει εν τη καρποφόρο πεδιάδη. Δηλαδή το θέλημα του Θεού θα έρθει να δηλώσει παρόν, δεν θα υπάρχει αμφιβολία τι θέλει και τι δεν θέλει ο Θεός, εκεί όπου υπάρχει ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, εκεί όπου γίνεται πεντηκοστή δηλαδή. Μεγάλο υποράγμα λοιπόν η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη όμως έρχεται στην καρποφόρο πεδιάδα. Πληρώνεται ο άνθρωπος με Πνεύμα Άγιο, γεύεται Θεό αναισθημένο, και τότε αρχίζει πλέον να, όχι μόνο να αντιλαμβάνεται ποιο είναι το θέλημα του Θεού, αλλά να το επιθυμεί κιόλας. Και το 17. Το δε έργον της δικαιοσύνης θέλει είστε ειρήνη, και το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης ησυχία και ασφάλεια εις τον αιώνα. Το δε έργο της δικαιοσύνης θέλει είστε ειρήνη. Δηλαδή το θέλημα του Θεού ως επιλογή παρέχει για εμάς σιγουριά για το παρόν και για το μέλλον. Όπου υπάρχει η δικαιοσύνη του Θεού, το θέλημα του Θεού, ο άνθρωπος απαλλάσσεται αμφιβολιών και ανασφαλιών, οι οποίες του κάνουν τη ζωή μαρτύριο. Επιπλέον λέει ότι το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης ησυχία και ασφάλεια εις τον αιώνα. Το θέλημα του Θεού δεν είναι μια παροδική στιγμιαία εμπειρία, αλλά έχει διάρκεια παντοτινή, εφόσον ο άνθρωπος του Θεού το διψάει και το ποθεί, σπέβδοντας τους ελέγχους του Θεού, και τότε εκχαιόμενο το Άγιο Πνεύμα του παρέχει προσωπική πεντηκοστή, εντός της οποίας το θέλημα του Θεού υψώνεται, ορθώνεται, κυριαρχεί, και τότε ο άνθρωπος το θέλει, το αναγνωρίζει και το απολαμβάνει. Βλέπουμε υπάρχει μια αλυσίδα πραγμάτων την οποία δεν πρέπει να αγνοούμε. Επομένως, το έργο της δικαιοσύνης θέλει είστε ειρήνη, και το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης ησυχία και ασφάλεια εις τον αιώνα. Άρα η δικαιοσύνη έχει και έργο, έχει και αποτέλεσμα. Επομένως λοιπόν, είπαμε, το θέλημα του Θεού είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Το ερώτημα τώρα είναι, πώς θα μάθω ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Πώς θα μάθω ποιο είναι το θέλημα του Θεού, ώστε να μπω στη διαδικασία να το εκτελέσω? Αν δεν το ξέρω, πώς να το εκτελέσω? Πώς ανοιχνεύεται, πώς αποκαλύπτεται αυτό το θέλημα του Θεού? Το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος, με ποιον τρόπο κάποιος μπορεί να γνωρίσει, να γευθεί το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Είναι στην προς Ρωμαίους επιστολή, ΙΒ κεφάλαιο, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Σήμερα πάμε λίγο δεξιά και αριστερά στη γραφή. Καλό είναι αυτό να μαθητεύουμε στο λόγο του Κυρίου, νομίζω. 1003 σελίδα, ΙΒ. Θα διαβάσουμε. Ας διαβάσουμε το πρώτο εδάφιο. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, δια των νυκτηρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν,
ή τι είναι η λογική σας λατρεία. Σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί, δια των εκτιρμών του Θεού, σας μιλάω δηλαδή με σπλάγνα, πατρικά. Κοιτάξτε τώρα από πού ξεκινάει να μάθει κάποιος ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Είναι αυτό το οποίο πολλοί εκοσμικευμένοι χριστιανοί δεν θέλουμε να παραδεχθούμε. Γιατί διατυμπανίζουμε διαρκώς μία ψευδαίσθηση ότι ο Κύριος δεν κοιτάει το έξω, κοιτάει μόνο το μέσα. Εντάξει, εγώ αδελφέ μπορεί να έχω ό,τι έχω απ' έξω, αλλά ο Κύριος βλέπει την καρδιά μου. Εντάξει, μακάρι να ίσχυε και αυτό. Μακάρι να ίσχυε αυτό. Δεν ισχύει όμως. Αν ίσχυε θα το έκανα κι εγώ. Αλλά έλα που δεν ισχύει, τι να κάνουμε που δεν ισχύει. Το θέλημα του Θεού ξεκινάει από το σώμα, λέει. Θα το δούμε πώς το λέει ξεκάθαρα. Να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστο εις των Θεών, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Από το σώμα ξεκινάει η προσπάθεια ανίχνευσης και αποκάλυψης του θελήματος του Θεού. Από το σώμα. Να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσα. Δηλαδή αυτό που θέλετε στο σώμα σας να απολαμβάνετε και δεν είναι δικό μου, είναι ψεύτικο, για να αρέσετε είτε στον εαυτό σας είτε στους άλλους, αυτό πρέπει να το θυσιάσετε. Έτσι λέει ο Παύλος. Συγχωρέστε με, το λέω εγώ. Παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσα. Αγία, δηλαδή ξεχωρισμένα από τον κόσμο. Ο κόσμος έχει μια δική του λογική. Πότε ένα σώμα είναι το ενδεικνυόμενο και εν πάση περιπτώσει παρέχει στον άνθρωπο αυτοπεποίθηση και κατά κάποιο τρόπο αυτοσεβασμό. Έτσι λένε τουλάχιστον. Ενώ ο Κύριος έχει μια τελείως διαφορετική ιεράρχηση όσον αφορά το σώμα. Το σώμα σου πρέπει να είναι άγιο, δηλαδή ξεχωρισμένο από τον κοσμικό τρόπο ζωής και από το κοσμικό lifestyle. Δεν λέμε να μην ντύνεσαι, γιατί και τα ρούχα στον κόσμο τα ράβουνε και τα αγοράζουμε. Άλλο πράγμα να ντύνομαι και άλλο πράγμα πώς ντύνομαι. Άλλο πράγμα να είμαι αυτός που είμαι και άλλο πράγμα να αλλοιώνω το πρόσωπό μου, τις βλεφαρίδες μου, τα μαλλιά μου, τα αυτιά μου ή οτιδήποτε άλλο, τις ρητίδες μου. Παραστήσατε τα σώματά σας θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστο εις τον Θεόν. Ευάρεστο εις τον Θεό είναι ένα σώμα το οποίο το αφήνω στη φθορά του χρόνου που ο Θεός επιτρέπει. Δεν μπορεί να είναι ευάρεστο εις τον Θεό ένα σώμα στο οποίο εγώ κάνω πλαστικές. Είναι γαμψή μύτη μου, την κάνω ίσια, γαλλική. Είναι τα αυτιά μου μακριά, τα κάνω κοντά. Είναι τα φρύδια μου παχιά, τα κουρεύω, τα ξυρίζω. Έχει ας πούμε ένα φρύδι ας πούμε μακρύ, ξαφνικά εμφανίζεται με μια γραμμή ίσα με ένα μολυβάκι. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τέτοια φρύδια σου δώσε ο Θεός? Θα μου πεις με φρύδια θα ασχολούμαστε αδελφέ? Ξέρω εγώ, εδώ λέει για θυσία ζώσα τα σώματά σας. Συγχωρέστε με, δηλαδή δεν ξέρω, ξέρω ότι, δηλαδή να μην το πούμε αυτό. Είναι άσπρο το μαλλί, γίνεται το κόκκινο. Μα συγγνώμη, είναι θυσία ζώσα αυτό? Θα μου πεις δεν μπορώ άλλο αυτό. Εντάξει, δεν μπορείς, θα ζητήσουμε από τον Κύριο βοήθεια, θα ζητήσουμε προσευχή. Δεν θα κρεμάσουμε κανέναν. Μη λέμε όμως ότι δεν το κοιτάει αυτό ο Θεός. Την αδυναμία την καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί ο κάθε ένας μας έχει και από κάποιες αδυναμίες. Δεν είναι κανένας μας εδώ πλήρης. Όλοι είμαστε άνθρωποι με ελαττώματα και με αδυναμίες. Άλλο πράγμα όμως το ξέρω ότι είναι λάθος και δεν έχω ελευθερωθεί και ο Θεός να με λεήσει, και άλλο πράγμα να το κάνω δόγμα και διδασκαλία ότι δεν τρέχει τίποτα, αυτά δεν τα κοιτάει ο Θεός. Δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι σωστό. Δηλαδή δεν είναι έξω από τις γραφές. Τελείως. Παραστήσατε λοιπόν τα σώματά σας θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστον εις τον Θεόν, αυτή είναι η λογική σας λατρεία. Δηλαδή η λογική λατρεία είναι να παραστώ το σώμα μου θυσία ζώσα. Εάν κάνω οτιδήποτε άλλο, αυτό δεν είναι λογική λατρεία, αυτός είναι παραλογισμός. Ενδεδειμένος εκκλησιαστική νομιμοποίηση. Τι να την κάνω εγώ την εκκλησιαστική νομιμοποίηση, εάν τελικά το σώμα μου δεν είναι θυσία ζώσα? Και θα μου πεις γιατί επιμένει τόσο πολύ ο Παύλος στο θέμα του σώματος. Μου κάνει εντύπωση. Δεν λέει παραστήσατε την καρδιά σας, τις σκέψεις σας, τις επιθυμίες σας θυσία ζώσα, ώστε να αφήσει απ' έξω το σώμα. Αλλά αναφέρεται αποκλειστικά στο σώμα. Και λέει παραστήσατε τα σώματά σας θυσία ζώσα. Και για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι εννοεί κάτι άλλο,
Έρχεται στο δεύτερο εδάφιο και τι λέει? Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοού σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο. Το κείμενο όμως δεν λέει μη συμμορφώνεστε, λέει μη συσχηματίζεστε. Δηλαδή μην έχετε το ίδιο σχήμα, πάλι στο σώμα αναφέρεται, μην έχετε το ίδιο σχήμα με τον κόσμο. Το βλέπετε αδέρφια πόσο καθαρά τα λέει ο Απόστολος Παύλος, το Πνεύμα το Άγιο. Μη συσχηματίζεστε λοιπόν με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοού σας. Δηλαδή θα μεταμορφώνετε το σώμα σας όταν ανακαινίζεται ο εσωτερικός άνθρωπος. Όταν είσαστε ανακαινισμένοι, πληρωμένοι με Πνεύμα Άγιο, τότε και το σώμα δεν θα έχει σχέση με το κοσμικό lifestyle. Και τότε τι θα γίνεται? Όταν μεταμορφώνεστε και δεν συσχηματίζεστε εξαιτίας της ανακαινήσεως που κάνει το Άγιο Πνεύμα, τότε ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειο. Να δοκιμάζετε. Δηλαδή το θέλημα του Θεού το καταλαβαίνεις ως γεύση. Αν συσχηματίζεσαι με τον αιώναν τούτο, δεν μπορείς να το δοκιμάσεις το θέλημα του Θεού. Είναι σαν να λέμε ή δεν έχω γλώσσα, γιατί οι γεύσεις όταν τις τρώμε, έτσι, όταν τρώμε κάτι και το γευόμαστε, το καταλαβαίνουμε, είναι αλμυρό, είναι ωραίο, είναι γλυκό, είναι ξινό από τη γλώσσα, έτσι δεν είναι? Όταν λοιπόν ο άνθρωπος συσχηματίζεται με τον κόσμο τούτο ως προς το σώμα και τις επιλογές, τότε δεν μπορεί να γευθεί. Παθαίνει μία αναισθησία. Δεν μπορεί να γευθεί ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού λοιπόν δεν είναι να πρέπει ξέρω. Το θέλημα του Θεού είναι γεύση, αδέρφια. Είναι γεύση. Το θέλημα του Θεού, με λίγα λόγια για να μου λέει να το δοκιμάσω, είναι γεύση, είναι απόλαυση. Το θέλημα του Θεού δεν είναι η αφαίρεση της ελευθερίας μου και η ισοπαίδωση της προσωπικότητάς μου. Είναι η πληρότητα του είναι. Βρίσκω τον εαυτό μου στο θέλημα του Θεού. Βρίσκω τη χαρά και την απόλαυση. Άρα όπου θέλημα του Θεού, μη φανταστείς κάτι το οποίο με κάνει δυστυχισμένο, θα βεβαιώνεσαι ότι είναι κάτι που είναι το μόνο που μπορεί να σε κάνει ευτυχισμένο. Και τότε θα το γεύεσαι και ποιο είναι, και όταν θα γεύεσαι ποιο είναι, τότε θα το κάνεις. Γιατί το θέλημα του Θεού είναι το ωραιότερο φαγητό. Είναι η ωραιότερη απόλαυση. Ο διάβολος προσπαθεί να πείσει τους χριστιανούς ότι το θέλημα του Θεού είναι κάτι το οποίο το κάνουν μόνο κάποιοι οι οποίοι είναι προφήτες με κάτι μαλλιά, με κάτι μουσια που τρέχουν από εδώ. Όχι, το θέλημα του Θεού είναι η ευτυχία του ανθρώπου κατά Θεόν. Είναι αυτό που του χρειάζεται και δεν ήξερε πώς να το συναντήσει. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Και επίσης να δούμε και που αλλού, μάλλον πήγε 9 και ας το πούμε και αυτό γιατί πέρασε η ώρα, να δούμε και που αλλού, πώς αλλιώς γεύεται κάποιος, μαθαίνει το θέλημα του Θεού, είναι στην Εφεσίους, εκεί που λέει πληρούστε πνεύμα του Αγίου. Να το δούμε και αυτό και να τελειώσουμε. Η δικαιοσύνη του Θεού ως θέλημα του Θεού. Λοιπόν, 1037, 17 εδάφιο, έψιλον κεφάλαιο. Δια τούτο μη γίνεστε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Δια τούτο μη γίνεστε άφρονες. Μην κάνετε δηλαδή κινήσεις οι οποίες είναι εις βάρος σας, ως μια δίθεν έκφραση ελευθερίας. Δεν είναι ελευθερία αυτό. Η καταστροφή ή η αυτοκαταστροφή δεν μπορεί να είναι ελευθερία. Όσο και αν είναι αποτέλεσμα ελευθέρας επιλογής. Αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Θεού. Πώς να το νοήσω ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Ο ανακαινισμένος νους που είπαμε πριν, που οδηγεί τον άνθρωπο να μην συσχηματίζεται. Και πώς γίνεται η ανακαίνιση του νου? Πώς θα νοήσω ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Το λέει στο 18. Και μη μεθύσκεστε με ίνον εις τον οποίον είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του πνεύματος. Αυτό που οι άλλοι ψάχνουν να βρουν στο κρασί, εσείς θα το βρείτε στο Πνεύμα το Άγιο. Τι ψάχνει ο άλλος να βρει στο κρασί? Χαρά. Αυτό που του λείπει. Να ξεφύγει από την πραγματικότητά του. Έρχεται λοιπόν τώρα και σου λέει ότι αν θέλεις να ξεφύγεις από τη μιζέρια, από την πραγματικότητά σου και να μπεις στην πραγματικότητα του Θεού, υπάρχει τρόπος να μεθύσεις. Θα μεθύσεις με το Πνεύμα του Άγιο. Και με αυτόν τον τρόπο θα αρχίσεις να νοείς. Μόνον οι μεθυσμένοι με Πνεύμα Άγιο νοούν. Κανένας άλλος δεν μπορεί να νοήσει. Μόνον ο μεθυσμένος εν πνεύματι Αγίου και πυρί. Και ήρθε τώρα στην προσευχή
Να δώσουμε τη δυνατότητα στον Κύριο να μας μεθύσει με το Πνεύμα Του το Άγιον, γιατί αν δεν μεθύσουμε με το Πνεύμα Του Άγιον δεν θα εννοήσουμε. Γιατί αυτό βλέπεις ο Θεός επέλεξε για εσένα και για όλους εμάς. Ποιο δηλαδή? Να νοείς εφρενόμενος, με την εφροσύνη να εννοείς. Αλληλούια. Και όχι με ένα στήρο πρέπει. Με την εφροσύνη νοείς τα πάντα και πλέον εκεί πετάς πράγματα ελεύθερα και χωρίς καμία πίεση. Αμήν.